Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή από το κανάλι μας, από την Κοινωνία Ελλήνων, όπου σήμερα συμπληρώνεται 17 χρόνια από τον χαμό του ήρωα Σμηναγού Ηλιάκη στο Καρπάθιο Πέλαγος. Το κανάλι μας, για να τιμήσει τη μνήμη του και προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι σηματοδότησε επιχειρησιακά, τακτικά και τελικά διπλωματικά και πολιτικά αυτή η τραγωδία στον ουρανό του Αιγαίου, έχει καλέσει απόψε τον αντιπτέραρχο κύριο Νταβρή. Ο κύριος Νταβρής ήταν βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τομεάρχης εξωτερικών και άμυνας με τους ΑΝΕΛ, επίτιμος υπαρχηγός ΆΤΑ, ακόλουθος άμυνας στην Ιορδανία, διοικητής του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής και υπτάμενος σε αεροσκάφη Φάντομ με χιλιάδες ώρες στο Αιγαίο. Κύριε Ταβρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Πώς είστε? Είμαι καλά από υγεία, θλιμμένος γιατί η μέρα σήμερα είναι γκρίζα και δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχουν αναφορές παραγωγικές κυρίως. Γι' αυτό το ατύχημα που για μένα έχει δημιουργήσει μια κατάσταση απαράδεκτη, η οποία φτάνει μέχρι σήμερα, και αυτό κυρίως θα αναλύσουμε. Και ευελπιστώ, γιατί πληροφορήθηκα ότι την Πέμπτη θα γίνει το μνημόσυνο, να βρει λίγο χρόνο η κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί ίσως να ιδιαλυθεί η κυβέρνηση, δεν ξέρω, ή την Κυριακή ή ο Νίνο εν ενεργεία, και ο παλιός Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Χηνοφώτης και ο κύριος Γιάγκος, να πάνε όλοι μαζί να τιμήσουν τον Ηλιάκη και να δείξουν στους απέναντι ότι εμείς είμαστε μονιασμένοι και ότι αυτό το μνημόσυνο το κάνουμε για να συσπυρώσουμε όλους τους Έλληνες μαζί σε μια προσπάθεια μη απώλειας εθνικού εδάφους. Γιατί το Καρπάθιο Πέλαγος και όλο το Αιγαίο, το Αρχιπέλαγος, δεν είναι νερό, που λέει ο Κώστας ο Γρίβας. Εάν χορηγούμε 6 από τα 12 μίλια, είναι σαν να κόβουμε τον νομό Φθιώτιδας και να τον παραδίδουμε απέναντι. Είμαι στη διάθεσή σας για όλες τις ερωτήσεις. Εκ των προτέρων θέλω να τονίσω ότι όλη αυτή η συζήτηση θα γίνει σε ένα πνεύμα να φέρουμε τα τότε μαθήματα, έστω πικρά, στο σήμερα και να κάνουμε οποιαδήποτε παραγωγική πρόταση προκειμένου να την ακούσουν απλοί πολίτες, άνθρωποι που γνωρίζουν, ίσως και η πολιτική ηγεσία, στα πλαίσια που έχει ο κάθε πολίτης, να σκέφτεται, να εκφράζεται ελεύθερα, παρουσιάζοντας την αλήθεια και στο τέλος να γίνεται χρήσιμος για την πατρίδα. Λοιπόν, να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά αυτό το θλιβερό περιστατικό και θα ήθελα, το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς βιώσατε εσείς την όλη υπόθεση, και δεύτερον, να μου κάνετε και μια περιγραφή του περιστατικού, γιατί κάποιοι ίσως να μην θυμούνται, να έχουν ξεχάσει αυτό το τραγικό περιστατικό. Τη συγκεκριμένη μέρα εγώ βρισκόμουν για υπηρεσιακούς λόγους στον Άραξο, εκεί που έχει υπηρετήσει και ο νεαρός, ο Στέφανος, ο Καραβίδας και άλλοι νεαροί, αξιωματικοί, για υπηρεσιακούς λόγους. Και το τηλέφωνο μου κάποια στιγμή χτύπησε και πληροφορήθηκα ότι έχει πέσει ένα αεροπλάνο. Γινόταν ένας κακός χαμός, όπως ήταν αναμενόμενο στο ΚΑΕ, και διατάχθηκα να επιστρέψω στο αρχηγείο προκειμένου να μπορέσει ο αρχηγός να φύγει. Γιατί ένας από τους δύο πρέπει να παραμένει εκεί. Θλίβομαι που το λέω, αλλά πρέπει να το πω ότι αυτό το βίντεο, το οποίο το πήραν και δημοσιογράφοι μετά από τόσο καιρό, το είδα πρώτη φορά εκεί. Δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες οι οποίες είναι θλιβερές, οι οποίες είναι απαράδεκτες κατά την άποψή μου. Η στοιχομηθεία μεταξύ 1 και 2 του 2 του Ηλιάκη και του αρχηγείου δείχνει κενά. επιχειρησιακά και τακτικά κενά. Δεν είναι της παρούσης. Έτσι. Δεν παίρνουμε οδηγίες. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εάν χάνουμε το νούμερο 1 και τον βλέπουμε ή να συγκρούεται ή να καταρρίπτεται. Θα πάω παρακάτω. Για να είμαστε όμως σύντομοι στο χρόνο, θα σας πω επιγραμματικά το εξής. Αυτό το ατύχημα, εντός εισαγωγικών, δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Μία στοιχειώδης από πλευράς αρχηγείου, και εκεί την ημέρα στο κέντρο επιχειρήσεων του αρχηγείου υπήρχε ο τότε αρχηγός του ΆΤΑ, ο κύριος Γιάγκος, και από ό,τι πληροφορήθηκα και σε επίπεδο Αγεθά υπήρχε ο κύριος Χηνοφώτης. Αυτή η εντολή, η οποία είναι μηδαμινής κατά την προσωπική μου εκτίμηση επιχειρησιακής αξίας, το ακούσατε στο βίντεο, να πάμε να δούμε ποια ήταν η φωτογραφική διαμόρφωση του χοντρού, όπως αναφέρατε, δηλαδή του Φάντομ, του φωτογραφικού, που μάθαμε ότι μάλλον και τουρκάλα ήταν η πιλότος, η κυβερνήτης. Ήταν κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω, ήταν μηδενικής έως αοράτου επιχειρησιακής εκμετάλλευσης. Η εντολή αυτή δόθηκε. Είχαμε ένα νεκρό αεροπόρο, είχαμε μία πόλη αεροσκάφους και στη συνέχεια οι προβλεπόμενες από το νόμο και τις διαταγές διερευνήσεις, τότε τόσο σε επίπεδο αεροπορίας από την εν λόγω Διεύθυνση Ασφαλείας Πτήσεων, αλλά και από το αεροδικείο των Αθηνών, γιατί έτσι προβλέπεται όταν έχουμε θάνατο ή απώλεια αεροσκάφους, ήταν παροδίες ελιπέστατες, όπως έχω αναφέρει και στον κύριο Υπουργό τότε, στο Μεϊμαράκη, και δημόσια και στις επιτροπές και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αργότερα, γιατί αυτή η ιστορία υποτίθεται ότι ψάχνεται ακόμα και δεν έχει παραγραφεί σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Ήταν ελιπέστατες και θα τολμήσω να πω, απλά καλύψαν τις τεράστιες ευθύνες της τότε στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία έδωσε μία εντολή που έβαζε, προσέχτε, σε κίνδυνο όλο το ανόητο μέχρι σήμερα δόγμα που ασκεί η πολεμική αεροπορία, το δόγμα αυτών των ατελέσφορων αναχαιτήσεων. Και μάλιστα μετά το περιστατικό Ηλιάκη χειροτέρεψε αυτή η ιστορία, το οποίο μάλλον αυτό δόγμα και αυτές όλες οι προσπάθειες που τις ακούει ο κόσμος δήθεν με υπερηφάνεια, οι Έλληνες πιλότοι αναχαιτίζουν τους Τούρκους στο Αιγαίο, μετά από τόσα χρόνια αυτό το οποίο μετριέται σήμερα είναι ότι οι Τούρκοι, με το δικαίωμα πια της συχνότατης παρουσίας στον αρχαιοπελαγίτικο χώρο, ήδη έχουν καταφέρει σε επίπεδο ΝΑΤΟ να λένε «εμείς πετάμε 40 χρόνια». Ακόμα πάει ο Πρωθυπουργός σε ένα νησί και εμείς του λέμε «πετάς σε τουρκικό ένα αέριο χώρο, βγες έξω». Δηλαδή, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Κύριε Ταβρή, ναι. Κύριε Ταβρή, πριν πάμε σε αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, θα ήθελα να εστιάσουμε σε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όλα σημαντικά είναι. Θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα. Θα ήθελα να μας μιλήσετε με λεπτομερώς για το πόρισμα του ατυχήματος. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, για το ελληνικό κράτος, ο θάνατος του ήρωα Ηλιάκη ήταν απότοκο δολοφονικής ενέργειας του Τούρκου επιταμένου ή ως βολικά μας το παρουσιάζουν ως ατύχημα? Είναι σημαντικό αυτό, είναι κομβικό αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε να σας πω, θα επαναλάβω το εξής. Σε επίπεδο αεροδικείου Αθηνών δεν κλήθηκαν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να κληθούν για να καταθέσουν αυτά τις αλήθειες τις οποίες υποτίθεται τις ψάχνει η δικαιοσύνη, θα πρέπει να καταγραφούν και θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Τι εννοώ? Στο αεροδικείο Αθηνών πήγαν μόνο δύο αεροπόροι. Δύο αεροπόροι. Νομίζω πήγε ο Μύραρχος και ο Νίνατά, η ΝΑΤΑ σήμερα, ο κύριος Φασούλας, και κάποιος άλλος ακόμα εν ενεργεί απτεράρχος, οι οποίοι τότε ήταν στο βαθμό του Αντισμινάρχου και ο άλλος νομίζω πρέπει να ήταν Σμηναγός. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι είχαν διερευνήσει το ατύχημα, δηλαδή ο συμμαθητής μου, ο ταξίαρχος ο κύριος Διώκας, ο Σμήναρχος ο κύριος Βούζιος που ήταν στην Επιτροπή, δεν κλήθηκαν να καταθέσουν. Εγώ που σας ομιλώ, ως υπαρχηγός του ΆΤΑ και κατά τους κανονισμούς υπεύθυνος του τομέα ασφαλείας πτήσεων, δεν κλήθηκα. Ο κύριος Γιάγκος, ο οποίος έδωσε την εντολή από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, δεν πήγε να καταθέσει. Ο κύριος Χηνοφώτης δεν πήγε να καταθέσει. Αυτή λοιπόν η πλειάδα των ανθρώπων που γνώρισε σε βάθος το τι ακριβώς έγινε, δεν κλήθηκαν να καταθέσουν. Τι έγινε, τι κατατέθηκε? Ότι ο Τούρκος ήταν επιθετικός και μικρής αεροπορικής αντίληψης και κρίσης. Υπάρχουν αυτά τα έγγραφα. Τα έχω δει εγώ αυτά τα έγγραφα. Έτσι. Και θα σας πω πώς τα είδα. Αυτός ο μύθος, εντός εισαγωγικών, αυτή η κουβέρτα, αυτή η ελλιπέστατη προανάκριση είχε ως σκοπό να καλυφθούν οι ευθύνες της τότε στρατιωτικής ηγεσίας. Και φαίνεται ότι βόλευε αυτή η κατάσταση και την πολιτική ηγεσία. Αν δεν τη βόλευε, δεν θα το επέτρεπε. Έτσι. Γράφουμε λοιπόν... Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Ναι. Την επόμενη μέρα, πριν ακόμα διερευνηθεί το ατύχημα, ήδη η αίθουσα του αεροπορικού, του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, είχε μετονομαστεί ως αίθουσα του ήρωα Ηλιάκη. Πριν ψαχτεί οτιδήποτε. Στα χαρτιά, στο πόρισμα, το οποίο στην ουσία μετατρέπει το κακούργημα του Τούρκου σε πλημέλημα, αναφέρεται ότι αυτό που έγινε ήταν ένα τρακάρισμα στον αέρα. Ο όρος αεροπορικός είναι mid-air collision. Όπως ακούσατε και στο βίντεο που έλεγε ο δημοσιογράφος, και αυτός προφανώς είχε μπει στο κλίμα, λέει έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και τελικά ο Ηλιάκης, ο Τούρκος, τράκαρε τον Ηλιάκη. Προσέχτε, η λογική απαγορεύει να υπάρχει ήρωας και τρακάρισμα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Ήρωας και τρακάρισμα δεν υπάρχει. Και κάποιος δεν μπορεί να ισχυριστεί, μπορεί να υποθέσει, αλλά οι διερευνήσεις των ατυχημάτων δεν γίνονται με υποθέσεις. Έτσι. Μπορεί να υποθέσει ότι ο Τούρκος ήταν επιθετικός ή μικρής αεροπορικής αντίληψης και κρίσης. Μπορεί. Δεν μπορεί όμως αυτό να αποτελεί τεκμήριο και βάση για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα και να πούμε, ξέρετε, αυτό έγινε. Και προσέχτε, δεν έγινε μόνο στο αεροδικείο Αθηνών αυτό. Αυτό μετακόμισε ως κύριος ισχυρισμός και στα δημοσιογραφικά κανάλια γράφτηκαν τότε άρθρα από τον κύριο Μαλούχο στην Καθημερινή. Στη συνέχεια, όταν ήρθε εδώ ο Μπουγιούκανιτ, ρωτήθηκε από τον κύριο Βερίκιο, ο τότε Αγεθά, γιατί εν τω μεταξύ είχε αλλάξει ο κύριος Χηνοφώτης, και ρώτησε ο κύριος Βερίκιος τον κύριο Μπουγιούκανιτ και του λέει, είναι η αεροπόρος σας τόσο απίθαρχη και έγινε και αυτό το ατύχημα με τον Ηλιάκη? Και ευθαρσός και ευθέως ο κύριος Μπουγιούκανιτ είναι καταχωρημένος στην τότε εφημερίδα που δούλευε, νομίζω επενδυτής ήταν, δεν θυμάμαι ένα έντυπο, αλλά και σε άλλα υπάρχουν τα γραπτά. Του απάντησε ο Τούρκος Αγεθά και του λέει, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε? Οι Τούρκοι αξιωματικοί υπτάμενοι είναι απόλυτα πειθαρχημένοι τις εντολές της στρατιωτικής ηγεσίας. Και σαφώς αυτό συνέβαινε, διότι όπως αποδείχτηκε, όλη αυτή η καταγεγραμμένη επιθετικότητα των Τούρκων, την οποία την ξέραμε και η οποία άρχισε να αυξάνει μετά την πτώση του τουρκικού F-16 από βλήμα που έφυγε από το Μιράζ 2000 από έναν συνάδελφο από την Τανάγρα, ο οποίος υπόψη είναι καταδικαστή στην Τουρκία με ισόβια, οι Τούρκοι ζητάγαν αίμα και κάναν προετοιμασία για το σχέδιο Βαριοπούλα, και όταν κάνεις ένα σχέδιο απαιτείται προετοιμασία τόσο σε επίπεδο επιτελείων, αλλά προετοιμασία και στα πληρώματα. Τα πληρώματα λοιπόν ήταν άκρους επιθετικά, καταγραφόταν από το αρχηγείο. Εγώ προσωπικά ήμουν στον Α κλάδο πριν γίνω υπαρχηγός. Την έχουμε καταγράψει, έχουμε βγάλει οδηγίες με το πώς θα πρέπει να εμπλεκόμαστε στο Αιγαίο κτλ. Εδώ λοιπόν, για να μην το μεγαλώνουμε το θέμα, αλλά να έρθουμε στο σήμερα και στα πιο σοβαρά, στις επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης, δόθηκε μία εντολή απαράδεκτη, που δεν έπρεπε να δοθεί ποτέ, διότι είχαμε προειδοποιήσεις. Έπρεπε δηλαδή το αρχηγείο, έτσι, να μην δώσει εντολή ο Ηλιάκης να μπει μέσα στον τουρκικό σχηματισμό. Έγινε. Σίγουρα δεν έγινε επί τούτου. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι δόθηκε εντολή για να πανασκοτωθεί ο Ηλιάκης. Ναι, αλλά άλλο δίνω μια εντολή η οποία, με μεγάλο ρίσκο, συγγνώμη, η οποία δεν βγάζει πουθενά, και όταν τη δίνω αυτή την εντολή και βάζω σε ρίσκο, προσέχτε, το υφιστάμενο δόγμα, το κακό δόγμα ότι εμείς δεν θέλουμε να προκαλέσουμε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, έτσι, έφτασε αυτή η κατάσταση τις δύο χώρες να απογειώσουν αεροπλάνα, να φτάσουμε περίπου στα πρόθυνα ενός θερμού επεισοδίου. Παρενέβη η κυρία Μπακογιάννη, αυτό το πράγμα σταμάτησε. Ο Τούρκος, χωρίς να τον πιάσουν, έτσι, αν και είχε βγάλει τον πιστόλι για απολύσει το πλήρωμα, τον επιστρέψανε στην Τουρκία, και μετά από αυτά μίλησαν οι δύο χώρες σε διπλωματικό επίπεδο πάρα πολύ ψηλό, και όλα καλά, και φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου, έχοντας η Ελλάδα ένα νεκρό, την απώλεια ενός αεροσκάφους, έτσι, και ένα ηθικό το οποίο ψάχναμε να το συναρμολογήσουμε. Άρα σας επηρέασε όλο αυτό, έτσι, μετέπειτα? Επηρέασε, διότι δεν αντελήφθη, δεν μιλάω μόνο προσωπικά, αλλά ο μέσος αεροπόρος δεν κατάλαβε γιατί δεν γίναν ορισμένα πράγματα εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εάν ήμουν εγώ ως πλήρωμα, ίσως και ο φίλος μου ο νεαρός ο μαθητής ο Στέφανος, έτσι, γιατί αυτό προβλέπεται, εάν μου ρίχναν το νούμερο 1, εγώ τον Τούρκο θα τον έριχνα. Γιατί έτσι λένε οι διαταγές. Θα τον έριχνα. Και θα έριχνα κι άλλον. Έτσι. Δεν θα ζήταγα οδηγίες. Οι οδηγίες όταν βάλεσαι είναι σαφείς πριν απογειωθείς. Φτάνουμε λοιπόν, έχουμε το ατύχημα, έχουμε το κουκούλωμα, και από εκεί και πέρα, γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το κύριο πεδίο που θα πρέπει λίγο να το ψάξουμε απόψε στην απόψινή συζήτηση, αρχίζει ένα δράμα. Δηλαδή, μετά από την υπόθεση Ηλιάκη, φοβούμενη η πολιτική ηγεσία και η στρατιωτική ηγεσία, μην πάμε σε θερμό επεισόδιο, άρχισε να εφαρμόζεται, συνεχίστηκε να εφαρμόζεται αυτό το κακό δόγμα των αναχαιτήσεων, που πίσω δεν έχει το φόβο της κατάρριψης όταν ο Τούρκος παραβιάζει ένα νησί, έτσι το περνάει, για να χρησιμοποιήσω την αεροπορική έκφραση, κοκορέτσι, περνάει πάνω από τη Λίμνο, πάνω από τη Χίο, πάνω από τη Σάμο. Ο Τούρκος, είτε είναι ο Καραβίδας από πίσω και είναι στο ένα μίλι και του λέει το fire, fire, lock, lock, ναι, έτοιμος να το ρίξω, κανείς δεν θα δώσει την εντολή στον Ταβρή, στον Καραβίδα, σε εσάς αν είσαι αεροπόρος, να τραβήξετε τη σκανδάλι, όπως λέει ο μέγας δημοσιογράφος, ο κ. Παπαχελάς. Έτσι δεν επιτυχάνεται αποτροπή. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε. Ένα ερώτημα. Ναι. Για να ενισχύσω αυτό που να κρατώσω μια συνέχεια. Άρα, για ποιο λόγο τα τελευταία χρόνια και μετά την τραγωδία, μετά τη δολοφονία Ηλιάκη, έχουμε καθημερινά αερομαχίες, για ποιο λόγο σηκώνουμε μαχητικά, για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά? Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της ήττας και όταν δεν έχουμε και κουλτούρα ασφαλείας, για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν για να δικαιολογούνται αστόχως, ή αν είμαστε στη σχολή Ικάρων, θα λέγαμε για να δικαιολογούμαστε, για να θυμόμαστε και την παράδοση της σχολής Ικάρων, ως τραπεζοκόμοι, δηλαδή λέμε αστείες δικαιολογίες, για να δικαιολογούνται τα εξοπλιστικά, για να υπάρχει ένα excuse προς τον κόσμο, ναι, ξέρετε, εμείς φυλάμε το Αιγαίο, και έχουμε δημιουργήσει μία εντύπωση στον κόσμο ότι ο κάθε Νταβρής ή Καραβίδας ή Ηλιάκης που απογειώνεται στο Αιγαίο κάνει τον τροχονόμο. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας έχει στο μυαλό του ότι η αναχέτηση είναι κάτι σαν βάζουμε τον τροχονόμο σε ένα σταυροδρόμι και του λέμε κάποιου, ξέρεις, απαγορεύεται να περάσει από εδώ, για στρίψε και πήγαινε παραπέρα. Η αναχέτηση είναι μια διαδικασία που τα αεροπλάνα, τα αμυντικά, τα δικά μας πρέπει να πάρουν τέτοια θέση στο χώρο, ούτως ώστε εάν απαιτηθεί να γίνει βολή, να έχουν το πλεονέκτημα, να μπορούν να το κάνουν. Έτσι. Αυτό το πράγμα όμως αδυνατίζει και αδυνάτισε μετά την υπόθεση του Ηλιάκη πάρα πολύ. Δηλαδή, αυξήθηκε η παρουσία των Τούρκων στο Αιγαίο. Εμείς παίρναμε θέσεις από πάρα πολύ μακριά, χρησιμοποιώντας ιδίως όπλα ραντάρ, δηλαδή προσπαθούσαν οι αεροπόροι μας να έρθουν σε παραμέτρους βολής με τα βλήματα που είχαν από πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις, όχι κοντινές, με συνέπεια να χάνουμε και δυνατότητα εκπαίδευσης στις κλειστές αερομαχίες. Οι δε Τούρκοι, γνωρίζοντας ότι εμείς με τίποτε δεν θα τραβήξουμε τη σκανδάλι, γινόταν όλο και πιο επιθετικοί, μπαίναν όλο και πιο συχνά μέσα και φτάσαμε, όπως συνέβαινε μέχρι πριν τους σεισμούς, να κάνουμε τον τελευταίο καιρό ένα ρεκόρ. Άρα και η προηλιακή κατάσταση ήταν... δεν ξέρω, με βλέπετε? Σας βλέπω, ναι. Ακούτε? Ναι. Ναι, και η προηλιακή κατάσταση ήταν λάθος. Μετά τον Ηλιάκη αυτό το πράγμα χειροτέρεψε. Φτάσαμε μέχρι πριν τους σεισμούς σε ένα σημείο ρεκόρ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι Τούρκοι σε επίπεδο ΝΑΤΟ, έτσι, και σε διπλωματικό επίπεδο να φτάνουν και να λένε, κύριοι, δεν έχετε δικαίωμα να έχετε στρατοικοποιημένα τα νησιά. Έχουν καταγραφεί στο ενδιάμεσο αυτό χρόνο περιπτώσεις που πηγαίναν υπουργοί, ακόμα και πρωθυπουργοί, να επισκεφθούν ελληνικά νησιά και οι Τούρκοι παρενοχλούσαν είτε το πτυτικό μέσο του υπουργού, είτε του πρωθυπουργού, είτε άλλων επισήμων και να λένε σε όλα τα φόρα, ξέρετε, το μισό Αιγαίο μας ανήκει. Έχοντας βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού τους, και αυτό θέλω να το τονίσω, οι Τούρκοι δεν θέλουν το μισό Αιγαίο. Θέλουν το μισό Αιγαίο σε πρώτη φάση. Όπως δεν θέλουν τη μισή Κύπρο. Τη θέλουν όλοι. Αυτό το πράγμα λοιπόν μας βάζει το εξής ερώτημα. Ποια είναι η προσφορά του Ηλιάκη, του θανάτου, του αίματος, και όχι μόνο του Ηλιάκη, του Σαλμά και όλων των άλλων συναδέλφων, ακόμα και στα ήμια των συναδέλφων του πολεμικού ναυτικού? Ξέρετε, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι όσοι μας ακούν, το στρατιωτικό εργαλείο της χώρας το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Του δίνει αεροπλάνα, πληρώνει την εκπαίδευσή του. Ο αεροπόρος χύνει αίμα, χύνει υδρότα, ούτως ώστε να παράγεται στον καιρό της ειρήνης πραγματική αποτροπή, η οποία δεν παράγεται όταν οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι δεν θα τραβήξουμε τη σκανδάλη. Και δεύτερον, αν απαιτηθεί και τα πράγματα γίνουν πιο δύσκολα, τότε να μπούμε σε ένα πραγματικό πολεμικό αγώνα, χτυπώντας ίσως πρώτοι, γιατί επιβάλλεται να γίνεται και αυτό στον αεροπορικό πόλεμο, επειδή αυτός που χτυπάει πρώτος συνήθως κερδίζει, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εδαφική ακεραιότητα της χώρας και να προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν μπαίνουμε στο Αιγαίο για να εκπαιδεύουμε τους Τούρκους πάνω από το δικό μας έδαφος, ούτε κάθε λίγο και λιγάκι να ξοδεύουμε τεράστια ποσά για την άμυνα. Να κάνω ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο. Με βάση όλα όσα είπατε, θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι το νατοϊκό air policing, στο οποίο καταφύγαμε ως τακτική μετά το χαμό του Ηλιάκη, του ήρωα Ηλιάκη, γιατί σταματήσαμε τις κλειστές εμπλοκές, και θέτω εγώ το ερώτημα, μήπως για να αποφύγουμε αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον, μήπως απλά συνοδεύοντας τους Τούρκους στο Αιγαίο από ασφαλή απόσταση, οι Τούρκοι αποθρασύνονται? Να μας δώσετε μια εξήγηση για όλο αυτό. Να σας πω κάτι. Οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχέδιο και στη συνέχεια οποιαδήποτε τακτική εκπαίδευση ή τακτικό σχέδιο θα πρέπει να υπακούν σε μια στρατηγική. Η στρατηγική της Τουρκίας είναι: θέλω σε πρώτη φάση το μισό Αιγαίο, θέλω σε πρώτη φάση τη μισή Κύπρο, ούτως ώστε στο βάθος του χρόνου να κάνω την γαλάζια πατρίδα. Αυτό το πράγμα η Τουρκία το λέει ξεκάθαρα και το λέει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και όλοι. Το μαθαίνουν στα μικρά τους τα παιδιά. Η Ελλάδα και το δόγμα το οποίο εφάρμοζε όταν ήμουν εγώ εν ενεργεία, ή αυτό που με ρωτήσατε πριν, έχει ως θα έλεγα σκοπό στα σχέδιά της να εξευμενήσει το θηρίο. Υπάρχει εδώ μέσα στη χώρα μία ομάδα ανθρώπων, εγώ τους αποκαλώ ηλιαμέπηδες. Υπάρχουν όμως και συντεταγμένες ομάδες στα κόμματα, εγώ το βίωσα ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες είναι φρέσκες. Έτσι. Του κυρίας Μπακογιάννη στο Σαχίνι, υπάρχουν του κυρίου Κατρούγκαλου προ 2 ετών μέσα στη Βουλή, οι οποίοι λένε θέλουμε να πάμε στις πρέσπες του Αιγαίου. Δηλαδή απέναντι στο στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας, εμείς φαίνεται από τις δηλώσεις, δεν είναι δική μου εκτίμηση, αυτά τα λένε αυτοί, ότι εμείς λέμε εντάξει παιδιά, θα το μοιράσουμε το Αιγαίο, θα τη μοιράσουμε την Κύπρο. Έχετε ακούσει εσείς να λέγεται από το στόμα Έλληνα πρωθυπουργό, όχι μόνο του παρόντος και του προηγούμενου και του προπροηγούμενου, ότι ξέρετε την Κύπρο μας, τη σκλαβωμένη, πρέπει να την ξαναπάρουμε? Το έχετε ακούσει? Δυστυχώς όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Και αυτοί έχουν φτάσει 850.000 και δια του επικισμού που είναι τεράστιο έγκλημα πολέμου, σιγά σιγά, χωρίς αεροπλάνα, χωρίς σφαίρες, κατακτούν την Κύπρο. Και σε λίγο θα κατακτήσουν και την Νότια. Πάμε στο Αιγαίο τώρα. Για αυτά που λέμε. Τι κάνουν στο Αιγαίο? Βάζουν αεροπλάνα, ναι. Σταματάν δήθεν για τη θέληση. Έχουν περάσει και έχουν τους ανθρώπους τους εδώ και έχουν φτάσει στο σημείο και λένε ο μέσος Έλληνας πόλεμο θα κάνουμε τώρα? Πώς θα κάνουμε πόλεμο? Γιατί να κάνουμε πόλεμο? Θα το μοιράσουμε το Αιγαίο. Το μοιράσουμε. Θεωρείτε πως είναι εύκολο αυτό? Προσέξτε τώρα, για να φτάσουμε στο air policing. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν όταν σε στρατηγικό επίπεδο τόσο η πολιτική ηγεσία, έτσι, σχεδόν συμφωνεί απολύτως ότι πρέπει να εξευμενήσουμε το θηρίο, να μην υιοθετήσουμε μία βλακώδη και εθνοκαταστροφική πολιτική στο κομμάτι του δόγματος χρήσεως του αεροπορικού όπλου. Δεν υπάρχει air policing. Από μακριά θα λέμε στον κόσμο ναι, εμείς αν είναι για τρομοκρατία, αν είναι για κάτι άλλο, θα έχουμε την παρουσία μας εκεί. Θα λέμε στον κόσμο α, ξέρετε εμείς αναχαιτίζουμε το Αιγαίο, θα βλεπόμαστε από μακριά. Οι Τούρκοι ξέρουν ότι δεν θα τραβήξουμε τη σκανδάλη και σιγά σιγά θα έρχεται στο στόμα του κάθε Στόλτεμπεργκ η κουβέντα που θα λέει εντάξει ρε παιδιά, 40 χρόνια μπαίνουν οι Τουρκοί εκεί, σε αυτή την αλάνα την αεροπορική εντός εισαγωγικών, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, πετάτε και οι δύο 50 χρόνια, τι θέλετε τώρα, να καταρρίψουμε αεροπλάνα? Βγαίνει λοιπόν πολύ σωστά ο Νταβρής, ο Καραβίδας, ο Μάζης, ο Χι, ο Ψι, οι άλλοι άνθρωποι, έτσι, με τον άλλο, και λένε ρε παιδιά, πριν τους σεισμούς, εάν είναι να μπει ένα ντρόν μέσα, αφού πάμε προηγουμένως και ειδοποιήσουμε την αμερικανική πλευρά, το ΝΑΤΟ, ευθαρσώς στην Τουρκία, μπήκε το ντρόν μέσα, κάτω.